Να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο μαζί μας. Να αρχίσω από την κυρία της παρέας. Με επιτρέπει ο κύριος Σκουριάς, η Άντα Γαρουφαλιά, στέλεχος του χρηματοπιστωτικού τομέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και βεβαίως ο φίλος εδώ της εκπομπής. Δεν τον είχαμε την προηγούμενη Τρίτη. Τον έχουμε όμως αυτή την Τρίτη. Ο Νικόλας Σκουριάς, οικονομολόγος. Νικόλα, καλησπέρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω, να μην σχολιάσουμε καταρχήν αυτές τις εξελίξεις. Κυρία Γαρουφαλιά, θεωρείτε ότι μια κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, γιατί μας αφορά και εμάς, θα έχει αντίκτυπο γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία, μπορεί δηλαδή να δούμε επιπτώσεις και τριγμούς, εάν έχουμε, ξαναλέω, κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας και μπλακούν και άλλοι? Όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, και το θεωρώ αυτό σαν προπομπό αυτών που έλεγα, είχαμε βάλει παρενθέσεις στην εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, εάν εφόσον ένα σωρό παραμέτρους, αν υπάρξει σταθερό διεθνές περιβάλλον, σταθερό εγχώριο περιβάλλον, θα μπορούσε η δικιά μας η οικονομία να αρχίσει τέλος πάντων να βλέπει την αρχή μιας βελτίωσης. Και βλέπετε πόσο σύντομα διαταράσσονται τα πάντα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, εξαιρετικά αρνητικό αυτό που έχει συμβεί. Και βέβαια κανείς δεν μπορεί να διακρίνει πώς θα εξελιχθεί. Το μόνο που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι αυτή τη στιγμή, να πω το απλό, ότι όπου τσακώνονται τα βουβάλια την πληρώνουν οι βατράχοι και εμείς είμαστε σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο γεωπολιτικά σημείο. Αυτό εξάλλου έχει ήταν... Έχει ταξίδι ο Πρωθυπουργός αύριο στο Ισραήλ, κομβικό. Και ακριβώς. Τώρα το timing να δείτε πώς συνέπεσε. Θα είναι μαζί του και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Νίκος Παπάς. Πάνε εκεί να δούμε τι θα βγάλει αυτό το ταξίδι. Ωστόσο, είναι ένα ταξίδι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονική συγκυρία όπου συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Επίσης, ήθελα να πω εδώ κάτι που τώρα αυτές τις τελευταίες δύο μέρες έχει εμφανιστεί και νομίζω ίσως δεν είναι τυχαίο τόσο. Ναι. Έχει αρχίσει ένας περιορισμός έως οριστική πάυση του μεταναστευτικού. Στη Λέσβο, ας πούμε, δεν φτάνουν από χτες καθόλου πρόσφυγες. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Ενδεχομένως να είναι μία πρόβα, επίδειξη δύναμης της Τουρκίας, όπου θέλει να δείξει τι μπορεί να κάνει και πόσο μπορεί να ελέγχει αυτό το τεράστιο θέμα και για την Ελλάδα, το προσφυγικό, σαν να κάνει μια πρόβα για το να δείξει πόσο και τι μπορεί να κερδίσει από αυτό. Ναι. Ίσως δεν είναι και τυχαίο μέσα από αυτά που θα έρθει να ζητήσει, έχοντας αυτό στο κρατήσουμε. Στην πλευρά του λοιπόν, όμως, την κυρία Μέρκελ, τη Γερμανία, η οποία Γερμανία απλώνει χείρα βοηθείας στην Τουρκία, όπου σταθήκε που βρεθεί η κυρία Μέρκελ, έτσι, το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Ξέρουμε γιατί το κάνει. Από εκεί πέρα να δούμε όμως τελικά, γιατί μπορεί να υπόσχεται τρία δις, ότι υπόσχεθηκε νομίζω ότι θα δώσει για το προσφυγικό στην Τουρκία. Να δούμε τελικά πώς θα δώσει, γιατί εγώ αμφιβάλλω να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Ο Ερντογάν, θυμίζω, είχε ζητήσει πολλαπλά πέραν αυτού. Ήταν ο Σουλτάνος, αν κέρδισε για τις εκλογές. Ήταν και χαμένος. Ωραία. Κύριε Σκουριά, μαύρη κύκνη. Να σκάσανε μαύρη κύκνη και λέγαμε μαύρη κύκνη στις αγορές. Θα λέω γιατί το χρησιμοποιούμε σαν όρο. Ένας μαύρος κύκνος που έρχεται από τα γεωπολιτικά, από αυτή την κατάσταση, με το προσφυγικό, αλλά αυτό είναι νομίζω πολύ πιο σοβαρό. Θεωρείτε ότι μπορεί οι αγορές να έχουν το επόμενο διάστημα, και αν συνεχιστεί και βεβαίως έχουμε μια ενίσχυση της έντασης στην περιοχή, να δούμε τριγμούς στις αγορές? Είδαμε σήμερα ότι το πετρέλαιο ανεβαίνει. Δεν είναι κάτι εξαιρετικό βέβαια, το συζητάγαμε και πριν. Ωστόσο, μπορούν να αντιδράσουν ψύχρεμα οι αγορές σε μια κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή? Προς το παρόν, αντιδρούν ψύχρεμα. Αν εξαιρέσω την Ευρώπη, και η οποία... Και στον στην Γαλλία αντίδρασαν ψύχρεμα. Νομίζω ότι η αντίδραση της Αμερικής αυτή τη στιγμή, η οποία ο Ντάου, ας πούμε, είναι πάνω, εντάξει, ο Standard & Poor's είναι λίγο κάτω, το πετρέλαιο βέβαια ανεβαίνει 3%. Λογικό. Αλλά αν δούμε το χρυσό, το οποίο είναι ένα επενδυτικό καταφύγιο, το οποίο ανεβαίνει 0,5%, ενώ είναι σε χαμηλά από το 2010, Φεβρουάριο του 2010, θεωρώ ότι προς το παρόν οι αγορές αντιδρούν πάρα πολύ ψύχρεμα. Ναι. Σε περίπτωση κλιμάκωσης, όντως θα υπάρξει αντίκτυπο αρνητικό, διότι θα ανεβούν οι τιμές του πετρελαίου, θα ανεβεί και το γεωπολιτικό ρίσκο και οι αγορές ψάχνουν μια αφορμή για να διορθώσουν. Είναι πολιτές στο bull market. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε κάποια επιπτώση αρνητική. Μάλιστα. Πάντως μέχρι τώρα αντιδρούν ψύχρεμα, αυτό βλέπουμε και εμείς. Μόνο υπάρχει μια μικρή άνοδο στο πετρέλαιο που όμως έχει υποχωρήσει σημαντικά τους προηγούμενους μήνες, ήδη πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Και ο χρυσός το ίδιο σήμερα ανεβαίνει λίγο, αλλά και εκείνος, όπως είπε ο κύριος Σκουριάς, σωστά. Κύριε Σκουριά, και μια ακόμα ερώτηση για να έρθω στην κυρία Γαρουφαλιά. Βλέπουμε ότι εγώ θα μείνω σε ένα κομμάτι που δεν σχολιάστηκε πολύ από τον τύπο σήμερα. Και δεν σχολιάστηκε, πιστεύω, γιατί έκλεισε την παράσταση, να μου επιτραπεί η έκφραση, η κατάρρευση του ρωσικού αεροσκάφους. Η Κομισιόν, ο κύριος Γιουνκέρ δηλαδή, πια φέρνει πρόταση για πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων
πηγαίνοντας κόντρα στους Γερμανούς. Ξέρουμε ποια είναι η άποψη των Γερμανών. Δεν θέλουν αυτό το ταμείο. Ο κύριος Σόιμπλε λέει ότι εμείς δεν θέλουμε οι δικοί μας φορολογούμενοι να πληρώσουν μελλοντικά τη διάσωση μιας άλλης ευρωπαϊκής τράπεζας. Τώρα θα θέλω την άποψη και των δυο σας. Θα πω τη δική μου άποψη. Ο κύριος Σόιμπλε πέρασε το καλοκαίρι από το κοινοβούλιο το γερμανικό ένα νόμο ότι δεν θέλει να ελέγχονται οι δικές του περιφερειακές τράπεζες. Με το έτσι, με το αλλιώς, γιατί πάτησε πόδι για μια ακόμη φορά, γυρίζει την πλάτη στον κύριο Ντρέκη και λέει: Εγώ, τις περιφερειακές μου τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το 65% του τραπεζικού συστήματος στη Γερμανία, και δεν είναι στις συστημικές που είναι όπως είναι εμάς που είναι το 80-90%, δεν θα θέλω να τους ελέγχετε. Βγαίνει ο Ντράγκη όμως, ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και του λέει ότι το 16 το σκεφτόμαστε. Και έχει στο πλευρό του και την κυρία Νουή, τη Γαλλίδα αυτή την κομψή του SSM, που λέει: Το δούμε. Και τώρα έρχεται και ο κ. Γιουνκέρ και φέρνει αυτό το ταμείο, την πρόταση για τις Κομισιόν για Πανευρωπαϊκή Εγγύηση των Καταθέσεων. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κόντρα γύρω από αυτό το ταμείο, κύριε Σκουριά, και μετά θα έρθω και στην. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Ντράγκη θα κερδίσει. Μπράβο. Και εγώ λοιπόν θεωρώ. Οπότε πάμε παραπέρα. Ωραία. Ο Ντράγκη λοιπόν θα κερδίσει. Και εγώ μαζί με τον κύριο Σκουριά είμαι ότι ο Ντράγκη θα κερδίσει. Δεν ξέρω πώς τα λένε στα ευρωπαϊκά του τι νομοθεσίες έχουν. Νομίζω ότι υπάρχει μια εγγύηση των καταθέσεων έως των 100.000, οι ασφαλισμένες καταθέσεις. Τώρα, ποιος τις ασφαλίζει, αυτό είναι άλλο θέμα. Θα το συζητήσουμε μια άλλη εκπομπή. Στην περίπτωση της Ελλάδος, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιο ταμείο στο οποίο τις ασφαλίζει. Σωστά. Οπότε, πρέπει να υπάρχει κάποιο υπερεθνικό, θα έλεγα, ταμείο. Αλλά, αν θέλετε την άποψή μου, ο Ντράγκη θα κερδίσει. Μάλιστα. Κυρία Βαρουφαλιά, για να πάμε σε διάλειμμα, πείτε μας και εσείς την άποψή σας για την κόντρα Βερολίνου. Νομίζω ότι αύριο προβλεπόταν να παρουσιάσει το σχέδιο η ΚΕΡ για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, και το οποίο να αναλύσουμε ότι σημαίνει δύο πραγματικά. Και σε επίπεδο εποπτείας, γιατί είναι σημαντικό, δεν μπορεί να βγαίνουν απ' έξω σε επίπεδο θεσμικό οι τράπεζες, οι γερμανικές, οι περιφερειακές έστω, και σε επίπεδο κεφαλαίων. Ο αντίλογος ο δικός τους. Καταρχήν, εδώ αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα για τη Γερμανία, γιατί αυτές οι περιφερειακές στηρίζουν τοπικές κοινωνίες που ξέρουν πώς επηρεάζουν το πολιτικό και τα κόμματα στην εκλογή. Και έχουν ακουστεί και διάφορα. Ακριβώς. Για το χρήμα που κατευθύνεται προς αυτές τις περιφερειακές τράπεζες. Τώρα το ξέρουμε, έχουν γραφτεί όχι εδώ στα ελληνικά μέσα. Το ότι έβγαιναν εκτός της εποπτείας, που για μένα είναι εξαιρετικά. Επιμένω, γιατί έχω και μια προσήλωση στα θεσμικά. Ναι, ακριβώς. Τη στιγμή που οι ίδιοι εμφανίζονται βασιλικότερο του βασιλέω για την συμμόρφωση των τραπεζών και όλων των θεσμών. Δημοσιονομική προσαρμογή και αθλητότητα και επιστολή. Είναι απαράδεκτο να γίνεται αποδεκτό, έστω και μέχρι τώρα, και να συζητιέται αν και εφόσον θα γίνει. Οπότε θεωρώ, ελπίζω να δικαιωθεί. Να δικαιωθούμε. Και εγώ και ο κύριος Σκουριάς που λέμε ότι θα κερδίσει ο κύριος Ντράγκη. Ακριβώς. Ο οποίος κέρδισε και με το πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης και το συνεχίζει παρόλες τα γεράκια εκεί της Bundesbank. Και με το QE. Ναι. Πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Βεβαίως. Εν παραλίλω θα εξελιχθεί για να κερδίσει ο Ντράγκη. Με αυτό το σχόλιο της κυρίας Γαρουφαλιά, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, και μετά μόνο τράπεζες. Θα μιλήσουμε μόνο για τράπεζες. Γελάει ο κύριος Σκουριάς, μου είπε να μην τον ρωτήσω για τράπεζες. Θα κάνω τη δική μου τοποθέτηση πρώτα και μετά θα αφήσω και την κυρία Γαρουφαλιά και τον κύριο Σκουριά να πούν αυτά που θέλουν. Δεν έχουμε λογοκρισία στην εκπομπή. Μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Focus σε τράπεζες και αγορές. Έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου την κυρία Άντα Γαρουφαλιά, στέλεχος του χρηματοπιστωτικού τομέα, και τον οικονομολόγο τον Νικόλα τον Σκουριά. Και τώρα θα μιλήσουμε για τράπεζες. Θα κάνω μια τοποθέτηση εγώ και μετά θα αφήσω και την κυρία Γαρουφαλιά και τον κύριο Σκουριά να μας πούν το δικό τους σχόλιο για την ανακεφαλαιοποίηση. Πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται και πολλά λέγονται. Τελειώνει η ανακεφαλαιοποίηση. Πραγματικά, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί και χωρίς πλέον βεβαίως να υπάρχουν σενάρια περικουρέματος των καταθέσεων, παρά τις Κασάνδρες που όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι, θέλαν και βάζαν στο τραπέζι αυτό το ενδεχόμενο. Σημαντικό για μένα αυτό. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου γίναν με τη συμμετοχή κυρίως των ιδιωτών επενδυτών. Μάλιστα, σε δύο τράπεζες, στη Eurobank και στην Alpha Bank, το δημόσιο δεν βάζει ούτε ένα cent, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιστρέφουν σε ιδιωτικά χέρια τράπεζες με ισχυρούς ιδιώτες μετόχους. Από την άλλη, κάποιοι λένε ότι απομειώθηκε πλήρως η αξία των μετοχών που κατέχει το δημόσιο και είναι αλήθεια, και ότι υπέστησαν στην συντριπτικό dilution οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Ναι, υπέστησαν. Εγώ όμως να πω ότι δεν γινόταν διαφορετικά. Για να προσελκύσεις ξένους αυξήσεις κεφαλαίου σε ένα timing πάρα πολύ ιδιαίτερο, θα πρέπει να ήταν πολύ χαμηλές τιμές αυξήσεις κεφαλαίου. Πραγματικά έγινε αυτό. Να πω πάλι ότι οι μικροπαιδευτές είναι αυτοί που πλήρωσαν και πάλι την ύφη, γιατί δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών πλην της εθνικής που ανοίγει το βιβλίο προσφορών στις 30 νομίζω, Νοεμβρίου, και κλείνει στις 2 Δεκεμβρίου. Σωστά.
Θυμάμαι. Από εκεί πέρα λοιπόν να πούμε ότι για μένα και είπα και χθες ότι το άρθρο εκείνο, διάβασα όλα τα άρθρα που κυκλοφορούν και σε εφημερίδες και διαδίκτυο, που με καλύπτει είναι του Γιώργου Παπα-Νικολάου, του διευθυντή του Euro Today, με έναν τίτλο Ανακεφαλοποίηση, οδυνηρή επιτυχία. Τι θέλαμε δηλαδή? Θέλαμε να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες? Θέλαμε να μην γίνει διαδικασία και να πάμε σε κούρεμα καταθέσεων? Και ποιο, γιατί η προηγούμενη ανακεφαλοποίηση ήταν πετυχημένη? Θυμούνται όλοι τα warrants, αυτά τα αγγλικαντικά που δόθηκαν κυρίως σε Έλληνες, γιατί hedge funds δεν μπορούν από το καταστατικό τους να έχουν warrants και αυτή τη στιγμή έχουν μηδενιστεί, έχει μηδενιστεί η αξία τους. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να πανηγυρίζει για τον τρόπο, για τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου. Το λέγαμε εδώ και με τον κύριο Σπουργιά και με την κυρία Άντα Γορφαλιά, ότι είναι, οι τιμές ήταν πραγματικά σε τρομακτικά discount, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αλλά προκειμένου να έχουμε ιδιωτικές τράπεζες και να επιστρέψει το τραπεζικό σύστημα στην κανονικότητα και να δούμε πότε μπορεί να έρθουν τα capital controls, όλο αυτό έπρεπε να γίνει και να γίνει έτσι. Άρα λοιπόν αυτή είναι η άποψή μου και ξεκινώ από την κυρία Γαρουφαλιά να μου πει τη δικιά της άποψη, αν συμφωνεί ή διαφωνεί με την τοποθέτηση που έκανα και γενικότερα με αυτά που γράφονται και ακούγονται. Υπάρχει μια ανάγνωση που θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική σε αυτό που ταυτόχρονα θεωρούμε αρνητικό, δηλαδή η τοποθέτηση των ξένων επενδυτών σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, αυτό είναι αλήθεια. Ταυτόχρονα μπορεί να διαβαστεί και ως αυτό που θέλαμε. Γιατί λέγαμε να έρθουν ξένοι επενδυτές και πιθανώς αυτό να σημαίνει ότι βλέπουν και εμπιστεύονται στοιχειωδώς την ελληνική οικονομία. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Πράγματι αγοράζουν πολύ χαμηλά, οπότε why not. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι funds που κινούνται. Δηλαδή, ήθελα να πω, δεν θα παντρευτούν από αυτή την έκφραση για πάντα τις τράπεζες. Αποσκοπούν στο κέρδος και αυτά μπορούν να εξελιχθούν και να αλλάξουν χέρια κατά έναν καλύτερο τρόπο. Αυτό είναι η υπερανάγνωση. Σαφώς υπάρχει η αρνητική ανάγνωση που όμως έχει να κάνει με ένα σωρό ενέργειες και μια λυσίδα πραγμάτων που δεν έχει νόημα να τις αναλύσουμε τώρα, γιατί η κάθε οικονομική απόφαση κρίνεται στα δεδομένα που έχεις εκείνη τη στιγμή και πρέπει να προχωρήσεις. Σαφώς και θα μπορούσαν να έχουν γίνει διαφορετικά. Όμως θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει σε αυτή τη χρονική στιγμή και για το χρόνο που ολοκληρώθηκε αυτό και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο γρήγορα και για το ποσό που τέλος πάντων γλιτώσαμε των εισαγωγικών πάλι από το 25 δις που θα πήγαιναν στο δανεισμό, θα ανέβαζε το χρέος της Ελλάδας, το οποίο δεν θέλουμε και το πήγε καλύτερα. Και γιατί γλιτώσαμε το όποιο ενδεχόμενο κουρέματος, bail-in επίσης, το οποίο πέρα από αυτή καθ' αυτή την αξία, έχει και μια, μετατρέπεται και σε ένα παράγοντα καθησυχαστικό που μπορεί να φέρει εμέσως επενδύσεις, το οποίο όλοι θέλουμε, εφόσον βεβαίως, βάζω παρένθεση, αρθούν τα capital controls. Είπε η κυρία Κατσέλη χτες ότι ο στόχος, δεν είπε θα, είπε στόχος είναι το πρώτο τρίμηνο να αρθούν. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο αυτό, το οποίο βεβαίως για να γίνει έχει από πίσω πάλι, το ένα τρίμηνο είναι μεγάλος χρόνος πια εδώ που βρισκόμαστε, έχει από πίσω ένα σωρό προϋποθέσεις που είναι η σταθεροποίηση του πολιτικού περιβάλλοντος, που έχουμε έναν άλλο στάθμο με τον νέο παράγοντα, με την κρίση που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, για να τα βάλουμε κιόλας στο τραπέζι, το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο για κανέναν. Η επιστροφή των καταθέσεων. Θα πρέπει να έχει επιστροφή των καταθέσεων. Η επιστροφή για να επισυμβεί πρέπει να υπάρξει κλίμα εμπιστοσύνης από όλες τις πλευρές. Κυρίως από τους εγχώριους βεβαίως επενδυτές. Εκεί θα πρέπει όταν αρθούν ή προκειμένου να αρθούν να μπουν κίνητρα για την προσέλκυση, μάλλον την επαναφορά καταρχήν και την προσέλκυση κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα. Για πολλές κατηγορίες, θα μπορούσαν για επαναπατρισμό, για νέα κεφάλαια, πρέπει να γίνει ένα motivation εκεί, οπωσδήποτε. Αυτή είναι η προϋπόθεση και κλείνουμε για να μπορέσουν να αρθούν τα capital controls, χωρίς βεβαίως να το κάνεις και να έχεις να αντιμετωπίσεις την απομείωση και των ελάχιστων κεφαλαίων που έχουν σωθεί. Κύριε Σκουριά, το σχόλιο σας. Εντάξει, υπάρχει μια διπλή ανάγνωση. Αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουμε για την επιτυχία των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, αλλά όπως δεν πανηγυρίζουμε. Όπως τονίσατε κι εσείς, αυτές γίνανε με ένα απίστευτο discount. Βεβαίως. Το οποίο ισχύει και σήμερα. Δηλαδή, αν συγκρίνει κάποιος τις τιμές οι οποίες έγιναν οι αυξήσεις σε σχέση με τις τιμές της spot αγοράς, σαφώς μέχρι και οι ομολογιούχοι είχαν συμφέρον να σουαπάρουν τα ομόλογά τους με μετοχές. Διότι με ένα 10% π.χ. upside
η ομολογήθηση της Αλφα και της Eurobank. Ναι, με ένα 10% άνοδο των μετοχών, εντάξει, όταν το discount είναι αρκετά βαθύ, θα βγάλουν και τη ζημιά. 17% είναι το Fairfax, το καναδικό fund, ο κ. Γουάτσα στην Eurobank. Εγώ ξέρω ότι το πρωί στην Αλφα το discount ήταν 32% και το ομόλογο ήταν στο 91% πριν το swap, την ανταλλαγή. Οπότε με ένα 10% έχει βγάλει την χασούρα του. Οπότε ας μην πανηγυρίζουμε, γιατί όταν ξεπουλάς κάτι, όλα καλά είναι. Από την άλλη, θα έλεγα ότι η ανακεφαλοποίηση, γιατί είναι κάτι σημαντικό. Λέμε για τα capital controls. Η ανακεφαλοποίηση αυτομάτως δεν άρει τα capital controls. Για να έρθουν τα capital controls, θα πρέπει πρώτα να λυθεί το θέμα που έχουμε πει των κόκκινων δανείων και να επιστρέψουν οι καταθέσεις. Βεβαίως, είναι και τα δύο κομβικά. Να επιστρέψουν οι καταθέσεις όμως, θα πρέπει πέρα από την ανακεφαλοποίηση να υπάρχει μια βεβαιότητα. Τι έχουμε δει προς το παρόν από την αρχή της κρίσεως? Κουρευτήκαν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Σουαπαρίστηκαν τα senior ομόλογα των τραπεζών. Οπότε κανείς δεν εμπιστεύεται πλέον το σύστημα. Γιατί όποιος παίρνει κάτι και θεωρεί ότι είναι υψηλής εξασφάλισης, τελικά εντός εισαγωγικών την πατάει. Οπότε και τώρα να πούμε στον Έλληνα ότι οι καταθέσεις του είναι εξασφαλισμένες, δεν είναι και πολύ σίγουρο, γιατί και ο Σόιμπλε κάτι άλλα λέει τώρα. Οπότε ας το δούμε. Για να είναι σίγουρο το σύστημα, θα πρέπει να επιστρέψουν οι καταθέσεις. Ναι. Στο παρόν αυτό δεν παρατηρείται. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως εδώ με τον κύριο Σκουριά και την κυρία Γαρουφαλιά. Έλεγα ότι η δικιά μου άποψη για τις τράπεζες που ήταν οι πρωταγωνίστρες της ανακεφαλοποίησης, αποδεδειγμένα. Όχι η δικιά μου εκτίμηση, φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Βεβαίως η Eurobank που κατάφερε να συγκεντρώσει και το βασικό και το δυσμενές σενάριο, ούτε ένα cent του τουχουσού, με ισχυρούς ξένους μετόχους και μια πλειάδα καινούριων ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στην τράπεζα. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Eurobank. Την ίδια στιγμή και η Alphabank κατάφερε και εκείνη, έχουμε το δώρο του Καταριανού, να συγκεντρώσει κεφάλαια από και στο δυσμενές και στο βασικό σενάριο. Η Τράπεζα Πειραιώς, που πραγματικά ήταν το θρίλερ αυτής της ανακεφαλαιοποίησης, νομίζω ότι θα πρέπει να το πούμε αυτήν την εκπομπή, ότι ο κ. Σάλλας πήρε το παιχνίδι πάνω του τις τελευταίες ημέρες. Κατάφερε εκείνος πια προσωπικά, με προσωπική του πραγματικά προσπάθεια, να συγκεντρωθεί το ποσό του βασικού σενάριου. Και αυτό είναι να το πούμε ότι ο κ. Σάλλας είναι ένα παλαιό τραπεζικό στέλεχος με τρομακτική τραπεζική εμπειρία. Το κατάφερε, το πέτυχε, παρόλα τα όσα ακούγονταν τις τελευταίες μέρες. Και την ίδια στιγμή να πω, με τον τρόπο που το μάζεψε, με τις τιμές που γίνανε αυξήσεις κεφαλαίου, όλα αυτά τα έχουμε πει, ότι υπέστησαν συντριπτικό dilution οι υφιστάμενοι μέτοχοι, ότι οι μικροεπενδυτές έχουν δει την αξία του χαρτοφυλακίου τους να εξανεμίζεται. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Όσον αφορά την Εθνική, μάζεψε 475 εκατομμύρια. Έχω όμως ένα παράπονο και μια παρατήρηση. Δεν βγήκε δυνατά η διοίκηση της Εθνικής προς τα έξω και να μιλήσει για το τι θα κάνει με τη Finance, γιατί ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Αλλά και γενικώς να υπάρξει μια εξωστρέφεια της διοίκησης της τράπεζας προς το εξωτερικό. Αυτή είναι η δικιά μου παρατήρηση. Νικόλα, Σκουριά, θεωρείς ότι η Eurobank είναι, τώρα τον Νικόλα, γιατί είμαστε, μια φορά ξέρετε, όταν υπάρχει και φιλία στη μέση, πάει περίπατο και ο ενοικοπληθυντικός και το επίθετο. Κύριε Σκουριά, θεωρείτε ότι η Eurobank είναι απόλυτη πρωταγωνίστρια της ανακεφαλοποίησης? Νομίζω ότι... η Eurobank ακόμα περισσότερο, διότι από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον, όποιοι δεν δεχτήκαν το swap των ομολόγων τους σε συμμετοχές θα κρατήσουν τα ομόλογα. Οπότε, δηλαδή ουσιαστικά μάζεψε τα λεφτά που ήθελε από ιδιώτες επενδυτές και από την έφυξη συμμετοχικού κεφαλαίου. Mm-hmm. Οπότε, ας το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, θεά. Οπότε, θεά. Ναι. Οπότε τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει λιγάκι η Εθνική, η οποία θα πρέπει να σουαπάρει τις προνομιούχες μετοχές τις αμερικάνικες. Και από ό,τι μαθαίνω, θα σου πάρει και τις προνομιούχες οι οποίες κατέχει το κράτος, το οποίο είναι 1,350. Για την Πειραιώς? Η Πειραιώς, εντάξει. Τα κατάφερε. Με την ψυχή στο στόμα. Θα μου πείτε, ναι, θα συμφωνήσω. Θα συμμετάσχει το τουχουσού. Ενώ στην περίπτωση της Eurobank και της Αλφα. Δεν θα συμμετάσχει. Κυρία Γαρουφαλιά. Τα νούμερα είναι. Μιλάω από μόνα του. Να μπουν οι μικροεπενδυτές στην αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής. Τώρα, ποιος θα απαντήσει? Προσωπικά θα απαντήσω. Προσωπικά, η τιμή είναι τόσο χαμηλή, θεωρώ ότι είναι μειωμένο ρίσκο η τοποθέτηση, οπότε ναι, να μπουν. Βεβαίως, δεν θα μπορούν να μπουν αυτοί που ήδη έχουν υπάρξει επενδυτές και έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες. Γιατί ψυχολογικά
Έτσι κι αλλιώς πλέον δεν διατίθεσαι να ρισκάρεις τίποτα. Πραγματικά, πραγματικά. Είναι φοβερά. Μάλλον και καινούργιους επενδυτές αυτό. Είναι επαναλαμβανόμενες οι ζημίες, όπως προανέφερε και ο κ. Κουλιάς. Οπότε αυτή είναι η ζημιά που γίνεται στις οικονομίες, ότι χαλάει την ψυχολογία και δεν μπορείς να επαναφέρεις ξανά, παρά μόνο αν περάσουν δεκαετίες, να κλείνουν κύκλους, να επαναφέρεις την εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος στην οικονομία. Ωραία. Και μεταφράζεται πάντα σε κεφάλαια. Ωραία. Λοιπόν, εγώ βγήκε ο ΤΕ σήμερα για ομόλογο στις αγορές. Το ξέρουμε. Μάλλον είναι χρηματοδότηση παλιό ομολόγου, έβγαλε τετραετές. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το επιτόκιο κοιμάται και γύρω στο 4,75. Έχουμε ράλι στα εταιρικά ομόλογα. Κύριε Σκουριά, δεν με κοιτά το να μιλάω. Όταν λέω θετικά πράγματα, ο κύριος Σκουριάς δεν με κοιτάει. Δεν ξέρω όχι, γιατί. Όχι, κάνω πλάκα. Τον πειράζω. Έτσι να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, γιατί είναι και. Είναι το παράδειγμα προς μίμηση. Είναι ένα μεγάλο όμιλο με όχι πραγματικά. Μόνο, αν συγκρίνετε τον ΟΤΕ με άλλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, θα δείτε ότι το χρέος, το net debt του EBITDA είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και ο ΟΤΕ εδώ και καιρό προσπαθεί να μειώσει το χρέος του. Και το έχει πετύχει. Το έχει πετύχει, βεβαίως. Πληρώνει το τίμημα ότι είναι μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων. Ελληνικό, τώρα τι έχει το δημόσιο, οι Γερμανοί την έχουν. Εντάξει, ελληνικό, θα έλεγα ότι δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και πλήττεται από το country risk. Και εμείς μην ξεχνάμε ότι τα έσοδά του είναι προέρχονται από Ελλάδα. Από Ελλάδα. Όχι από το εξωτερικό. Έκανε απομόχλευση, έχει πουλήσει πάρα πολλές συμμετοχές στο εξωτερικό και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα, να διακόψω τον κύριο Σκουριά. Πάμε σε χρήσιμες προβλέψεις και επανερχόμαστε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας για τις τράπεζες. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τα ομόλογα και τις αποδόσεις τους που έχουν υποχωρήσει σημαντικά και τι σημαίνει αυτό, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, για την οικονομία της. Εδώ κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή Focus σε τράπεζες και αγορές. Έχουμε λίγα λεπτά για να κλείσει η εκπομπή. Και τώρα θέλω να ρωτήσω τους δύο εδώ καλεσμένους τι σημαίνει για εκείνους. Εγώ θα πω τι σημαίνει για εμένα και για εμένα. Διαβάζοντας τα νούμερα. Η ραγδαία αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού της χώρας. Έχουμε ένα άνευ προηγουμένου ράλι στα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα. Για μένα είναι σημαντικό γιατί στη δευτερογενή αγορά δραστηριοποιούνται όχι εγώ και εσείς, αλλά funds. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι αγοράζουν και δεν αγοράζουν έτσι. Αγοράζουν γιατί κάτι βλέπουν μπροστά. Έχει μειωθεί το country risk της χώρας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα δείγμα ότι η χώρα ανακτά σταδιακά και με πολύ κόπο και χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα από την ελληνική κυβέρνηση την αξιοπιστία της. Αυτό φυσικά είναι η αλήθεια και αυτή θα τη λέμε εδώ από το SBC. Ωστόσο, το ότι αυτή η ραγδαία αποκλιμάκωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση για να βγει στις αγορές πολύ πιο πριν από τον Ιούνιο, από το πρώτο εξάμηνο για το 2016, για μένα είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί, αν συνεχιστεί το, ξαναλέω, προχωρήσει μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικοποιήσεις, κλείσει πρώτη αξιολόγηση. Κλείσει και η δεύτερη αξιολόγηση του Φεβρουαρίου. Ανοίξει συζήτηση για το χρέος και βεβαίως μπουν και τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που θα γίνει όταν κλείσει η πρώτη αξιολόγηση και έτσι το έχει πει και ο ίδιος ο κ. Ντράγκη. Τότε σίγουρα θα υπάρξει και νέα αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού και εκεί ο κ. Τσίπρας μπορεί αυτό να το χρησιμοποιήσει για να βγει στις αγορές. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη και η δικιά μου εκτίμηση. Με ντυλαρισμένη κλεισμένη έκδοση, όπως έκανε και ο κ. Σαμαράς. Ντυλαρισμένη και κλεισμένη έκδοση ήταν 2-3 δις ευρώ, απολύτως εγγυημένη. Θα είναι το πρώτο μικρό βήμα, μικρό
μικρό αλλά σημαντικό βήμα για να πατήσει πόδι η Ελλάδα στις αγορές, να ανακτήσει την αξιοπιστία της και από εκεί και πέρα, στο δεύτερο εξάμεινο του 2016, αν όλα πάνε καλά, αν έχουμε πολιτική σταθερότητα που θα πρέπει να έχουμε και θα πρέπει να εκλείψουν οι φωνές που μιλούν και για πρόορες εκλογές και για οικουμενική κυβέρνηση, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ισχυρή, όσο μπορεί να είναι ισχυρή, μια κυβέρνηση που θα προωθήσει το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης της χώρας, που θα προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, που θα φέρει επενδύσεις, που θα ανοίξουν οι δουλειές, που θα μπορέσει ο κόσμος από το δεύτερο εξάμεινο και μετά να πάρει ανάσα. Γιατί εμείς όλα τα λέμε εδώ τα νούμερα και για την ανακεφαλοποίηση και για την οικονομία και για τα ομόλογα. Όμως ο κόσμος που μας βλέπει λέει: εγώ η σύνταξή μου κόπηκε και δεν έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ, δεν έχω να πληρώσω την εφορία μου, τον ένφια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, άρα, κύριε Γαρουφαλιά, θεωρείτε ότι αυτή η ραγδαία αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού, εάν συνεχιστεί με αυτά τα βήματα που είπα, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον και είναι ένας άσος στο μανίκι της ελληνικής κυβέρνησης να βγει με μικρή έκδοση, ξαναλέω, ντυλαρισμένη τους πρώτους μήνες του 2016 στις αγορές? Γιατί θα σημαίνει αυτό? Όπως είπατε κι εσείς, δείχνει και διαβάζετε λίγο, με αλφα γιώτα το διαβάζετε, ναι, ως μια προεξόφληση της βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας, ενδεχομένως, εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν ξέρει κανείς. Το γεγονός ότι το 17 σχεδόν έχει αγγίξει το 7%, ναι, αυτό έχει να συμβεί ένα χρόνο, δηλαδή πέρυσι τον Οκτώβρη. Είναι μια ένδειξη πολύ καλή. Αυτό που μόνο του βέβαια δεν λέει κάτι. Μπορεί να εκτοξευθεί ξανά ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το έχουμε ζήσει τον τελευταίο χρόνο. Αν υπάρχει αστάθεια, η πολιτική ή κάποια άλλη αντική εξέλιξη, βεβαίως. Ή από λάθος κινήσεις. Κατά τη γνώμη μου, από εδώ και πέρα, η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί με χειρουργικές κινήσεις. Εδώ τα πράγματα έχουν γίνει τόσο ταυτόχρονα, κυλάνε σε πολλά επίπεδα, που θέλει πολύ έμπειρη ηγεσία και πρέπει να το επιδείξει. Είναι η τελευταία ευκαιρία, γιατί πρέπει να εκμεταλλευόμαστε σε οτιδήποτε κινείται προς το θετικό, σε οποιοδήποτε τομέα. Και στο διεθνές περιβάλλον και στα επιμέρους χρηματοδοτήσεις. Πάντως, να κάνω μια επισήμαση. Ναι. Όλα τα αρνητικά, και συμφωνώ απόλυτα με τον κόσμο που μας βλέπει, για να μην νομίζουν ότι μιλάμε υπέρ της κυβέρνησης, ότι όλα τα αρνητικά, όταν βγαίνει αρνητικό ή μακροοικονομικό στοιχείο, όταν οι οφειλές έλξης προδόσμες αυξάνονται, γίνονται σημαία από συγκεκριμένα μηντιακά συγκροτήματα, το παίρνουν έκταση. Ωστόσο, τα θετικά δεν τα τονίζουμε. Δεν βλέπουμε, δηλαδή, πραγματικά δεν βλέπω όποια θετικά υπάρχουν, τα λίγα, τα ελάχιστα, να υπάρχει τέτοια κάλυψη που υπάρχει στα αρνητικά. Θα συμφωνήσω μαζί σας και γι' αυτό και προσπαθώ και εγώ να επισημαίνω τα θετικά. Ναι, αυτό που ήθελα να πω, η Σκόπελος, η επόμενη είναι η συζήτηση των... Ναι, το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό, δεν ξέρω αν έχει υποθεί, αλλά κακώς κατά τη γνώμη μου περιορίζεται σαν να γυρνάμε γύρω από την ουρά μας στο πώς θα λυθεί μέσα σε ένα γρίφος, σε μια εξίσωση που δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει εάν ο παράγοντας εξίσωσης που λέγεται ανεργία δεν βελτιωθεί. Πώς θα βελτιωθεί η ανεργία? Με την ανάπτυξη. Επήγει να γίνουν οι προϋποθέσεις που θα φέρουν την ανάπτυξη μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Ενώ νομοθετικά και φορολογικά. Μάλιστα. Κύριε Σκουριάνη, τελευταίο σχόλιο γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Εντάξει, συμφωνώ με αυτά που ελέγχθηκαν. Απλώς να θυμίσω ότι και πριν ένα χρόνο σχεδόν, πάλι οι αποδόσεις των δεκαετών είχαν αποκλιμακωθεί. Βεβαίως. Και πάλι ξαναβρεθήκαν στο 17%. Οπότε ας μην πανηγυρίσουμε. Το θέμα δεν πανηγυρίζουμε. Λέμε ότι αν πάνε όλα καλά, έβαλα 300 άνε μέσα. Όχι. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει δουλειά. Προς το παρόν. Έχουμε πολλά περιθώρια. Ας μην πανηγυρίζουμε. Το να βγούμε στις αγορές, όλες οι εκδόσεις είναι δηλαρισμένες από πριν. Mm-hmm. Οπότε και αυτή του κύριου Σαμαρά ήταν δηλαρισμένη και κλεισμένη. Και έτσι θα βγει και πάλι. Θα είναι δηλαρισμένη. Οπότε δεν έχει χώρο για πανηγυρισμούς. Δουλειά θέλει. Δουλειά θέλει. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, να ευχαριστώ πολύ την κυρία Ανταγροφαλιά, μέλος του χρηματοπιστωτικού τομέα, τον κύριο Νικόλα Σκουριά, οικονομολόγο. Να ευχαριστήσω και εσάς πολύ που μείνατε και πάλι μαζί μας εδώ, στην εκπομπή Focus σε Τράπεζες και Αγορές. Και αύριο πάλι μαζί σας στις 8 η ώρα, εδώ στο SBC, το μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας, και μια εκπομπή μόνο για τράπεζες. Καλό σας βράδυ.